Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Μπορεί στο βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη, η Βασιλική να πεθαίνει στα χέρια της Καλλιόπης, η ιστορία όμως θα διαμορφωθεί αλλιώς. Με βάση τα όσα έχουμε δει, αλλά και με το πώς έχει χτιστεί ο χαρακτήρας της Καλλιόπης ως τώρα, η καπετάνισσα δεν θα μπορούσε να βαψεί τα χέρια της με το αίμα της νύφης της. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η Βασιλική θα πέσει νεκρή στο έδαφος, μόνη και αβοήθητη. Θα δεχτεί σκληρή και βασανιστική επίθεση, από έναν χαρακτήρα που κανείς δεν το περιμένει. Ενώ όλοι θεωρούν υπεύθυνη την Καλλιόπη, άλλος είναι τελικά εκείνος που της έχει αφαιρέσει τη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Βρουλάκης, ξάδερφος του Μάρκου, επιστρέφει στην Κρήτη για να πάρει εκδίκηση. Μπορεί όλοι να τον θεωρούν νεκρό, όμως εκείνος ζει και ζητά απελπισμένα να αποδοθεί δικαιοσύνη, όπως μόνον ο ίδιος γνωρίζει. Σίγουρος πως οι σταματάκηδες κρύβονται πίσω από όλα τα φρικτά φωνικά των Βρουλάκηδων, ζητά εκδίκηση με το ίδιο νόμισμα. Για να κάνει τον Μαθαίο να πληρώσει, αποφασίζει να τελειώσει, το μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο που τον κάνει ευτυχισμένο. Έτσι ένα βράδυ, εισβάλλει στο σπίτι της Βασιλικής και την δολοφονεί εν ψυχρό. Ο Μαθαίος βρίσκεται ακόμη στη φυλακή για τη δολοφονία του Άγγελου. Μόλις μαθαίνει την φρικτή είδηση, καταραίει μέσα στο κελί. Η Καλλιόπη, ο Αστέρης, αλλά και η Μαρίνα με την Αργυρό, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Η Βασιλική ήταν η μόνη που δεν έφταιγε και πλήρωσε τα λάθη των άλλων. Τραγική φιγούρα σε αυτή την ιστορία θα είναι ο Νικηφόρος, ο οποίος θα μείνει ορφανός και απελπισμένος. Η Βασιλική πεθαίνει, ανοίγοντας νέο κύκλο αίματος στη σειρά. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.